Δεν το συμφωνεί. Νίνα μου, τι καλά που τα έλεγε. Θα είχα παρακολουθήσει εγώ με την Ιωάννη. Εγώ δεν θα κάνω κανένα μέρα. Έχει περάσει και από εκεί. Βέβαια. Πώ να μην πέτρα και αν σηκώσει. Πέτρα, πέτρε στην τσέπη του καλεσμένου μου. Δηλαδή πια δεν μπορώ. Έχει περάσει και από εκεί. Νίνα, καλούτσα. Τα τελευταία ένα-δύο χρόνια τι κάνει, περνά από όποιον κάνει σεμινάριο. Αυτά, αυτά. Γιατί τα έκανε μαζεμένα όλα τώρα. Κατάλαβε τι έχω πάθει overdose. Γι' αυτό ήρθα εδώ. Αυτή την παρεούλα εδώ, καταλαβαίνει. Για να διαλύσουμε όλα. Φύγει το overdose, δεν νομίζω. Να σε βλέπω για. Έχουμε ωραίε λύσει, Ελένη, για όποιον θέλει να γυμναστεί στο σπίτι του. Δεν έχει βαράκια. Δεν έχει εξοπλισμό. Δεν θες να πας στο γυμναστήριο, θέλεις όμως να γυμναστείς στο σπίτι σου. Θέλεις να γυμναστείς στο σπίτι σου. Ξέρω, όχι απλά γυμνάζονται, πάνε και σε δύο διαφορετικά γυμναστήρια προκειμένου να πετύχουν τις κατάλληλες μεθόδους. Δηλαδή σου λέει άλλο από εδώ, άλλο από εκεί. Σωστά. Όχι, δεν είναι, αλλά και όμως εγώ ξέρω πολύ τρελαμένος με τη γυμναστική που σου λέει κάποια πράγματα τα βρίσκω εδώ και είμαι πολύ καλά και μου αρέσει, είναι και κοντά στο σπίτι μου όπως το θέλω, αλλά. Για κάποια εξτραδάκια που μου δίνουν κάποια άλλα πράγματα, θα πάω σε ένα άλλο που μπορεί να είναι πολύ μακριά, μόνο και μόνο για να. Ναι, ναι, δεν πρέπει να είναι και τρελαμένοι με τη γυμναστική. Δεν είναι πολύ νόρμαλ. Δεν βλέπετε εμάς που είμαστε λίγο πιο πολύ το συζητάμε παρά το κάνουμε. Όχι. Όχι να εσύ. Το εγώ, παιδιά, έχω διάδρομο έχω σπίτι. Και βλέπω την αλλαγή, ε. Βέβαια. Έχω από τις δύο που γυρίσαμε μέχρι τώρα, όπως είδα την αλλαγή όταν φύγαμε. Εσύ τελικά πρίζεσαι εύκολα. Ναι. Αλλά και πρίζεσαι εύκολα. Μα μόνο πρίζομαι. Είπε πρίζομαι και ξεπρίζομαι ή δεν άκουσα καλά. Εγώ είπε πρίζομαι δύο και πρίζομαι. Εύκολα. Ναι. Είπα ξεπρίζεσαι εύκολα γιατί πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Όπω μου έκανε εντύπωση και όταν είδα ξαφνικά το πρόσωπό σου ότι πρίστηκε. Αυτό το 1,5 κιλάκι πώ έχει πάρει τι γιορτέ. Είναι... Τώρα το βλέπω ότι έχει ξεπριστεί. Δεν είναι έτσι όπω γυρίσαμε και κόψαμε πίτα. Γελάνε πάνω. Γιατί γελάνε. Είναι την προπόνηση. Πε να μην γελάνε μέσα στα πιάτα. Γελάνε γιατί πήρε μόνο 300 δεν ήταν 1,5 κιλό. Κατάλαβε. Είπε λίγο παραπάνω. Για να είμαστε και ευγενικοί έχει σημασία να είναι 700 το κιλό ή ένα 200, αφού είδαμε το φρίξιμο στο προσωπάκι. Όλοι το πρόβλημά μας είναι στα 200 γραμμάρια. Αν είναι μόνο τα 200 γραμμάρια, δεν έχουμε πρόβλημα. Μαζί τα φάγαμε. Στα άλλα δεν ξέρω. Όταν μιλάς και γραμμάρια. Αφού έχω διάδρομο στο σπίτι, παιδιά. Ωραία. Η καλύτερη κρεμάστρα. Αν δεν ταιριάζαμε μόνο. Το είχα πάρει και εγώ πριν από 3-4. Και... Το έκανα και πιλάτες. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό το μηχάνημα που είχα πάρει πανεβέρι σε πάνω και κάνει. Κάπως λεγόντουσαν αυτά. Ελλειπτικό. Πώς ναι, το είπες εσύ? Glindex. Είμαι και της ορολογίας. Λοιπόν, έκανα πολύ φανατικά και μου φύγε και η ψυχή και το είχα βάλει και μέσα στο δωμάτιό μου για να πέφτω πάνω του. Έλεγα δεν είναι δυνατόν, μόνο έτσι. Αν δεν κουτρουβαλάω πάνω του δεν θα ανέβω ποτέ. Να το βλέπεις για ενοχές. Μετά τα άφησα ένα χρόνο χωρίς να χρησιμοποιείται καθόλου και μετά είπε Μάξ, αγάπη μου το βγάζουμε αυτό απ' έξω γιατί δεν γίνεται να πέφτουμε συνέχεια πάνω του αφού δεν ανεβαίνει και κανείς. Καλά λέει. Και μια και το συζητάμε δεν αυτό. Δεν το πήγα πολύ μακριά, έξω από το δωμάτιο το άφησα. Τώρα ανεβάζουμε πράγματα επάνω. Εντάξει. Εγώ παιδιά έχω ένα διάδρομο να ξέρετε ότι τον πουλάω, αχρησιμοποιητό είναι, μη φοβόζεστε. Δεν έχει καμία φορά, όποιος ενδιαφέρεται να στείλει μήνυμα. Θα ερχόμαστε να κάνουμε σε σένα και να σου κάνουμε...